τα ακουστικά. Στα ακουστικά ισχύει ό,τι και στο μπέργκερ. Το μέγεθος μετράει. Όσο πιο μεγάλα είναι τα ακουστικά στα αυτιά σου, τόσο πιο λίγο θα σε ενοχλούν οι συνάδελφοι. Όταν δουλεύεις με πολλά άτομα μαζί, ένα ζευγάρι ακουστικά είναι αντίστοιχο με το να βάζει γκολ η ομάδα στο 90 στην έδρα του αντιπάλου. Ένα ιδανικό σενάριο. Και μάλιστα, είμαστε σίγουροι ότι τις περισσότερες φορές που τα έχεις στα αυτιά σου, δεν θα ακούς μουσική, απλά θα τα φοράς μόνο και μόνο για να κόβεις τον αέρα στους επίδοξους συνομιλητές σου. Το Alt και Tab. Όσοι δουλεύουν σε open space γραφεία ζουν το ίδιο δράμα. Δεν μπορούν να χαζέψουν με την ησυχία τους στο Facebook για να δουν ποιος ήπιε το προηγούμενο βράδυ δηλητηριώδεις χημικές ουσίες, ποιος πήρε καινούριο κινητό και έκρινε ότι πρέπει να το μοιραστεί με όλους, και δεν μπορείς να τα απολαύσεις όλα αυτά επειδή δουλεύεις σε ένα open space γραφείο και πάντα κάποιος θα περάσει από πίσω σου, από δίπλα σου, από πάνω σου και από κάτω σου. Και η λύση είναι μία. Θα μάθεις το Alt και Tab τόσο καλά, σαν να κάνεις double tap στο Instagram σε post μιας ελαφρώς συνδεδημένης influencer. Θα έχεις την οθόνη του υπολογιστή σου ανοιχτά ένα αρχείο Excel και το Facebook. Όταν νιώθεις ότι κάποιος πλησιάζει, θα τα πατάς, θα αλλάζεις την εικόνα και από το Facebook θα βρίσκεσαι στο Excel. Δεν είναι εύκολο, θέλει αφοσίωση και σκληρή προπόνηση, αλλά τα αποτελέσματα θα σε δικαιώσουν. Το Sustainium. Πρέπει να δεις τα νούμερα του μήνα μέχρι το απόγευμα. 78 emails περιμένουν απάντηση σε 20 λεπτά. Δεν σταματά να χτυπάει το τηλέφωνο ούτε δευτερόλεπτο, αλλά δεν μπορεί να το βγάλει από την πρίζα. Περίμενε. Μην πάει να κλάψει εμβριακή στάση στο ντουζ. Υπάρχει λύση και λέγεται Sustainium. Σκίζεις το φακελάκι, το ρίχνεις ένα ποτήρι νερό, το διαλύεις με ένα κουτάλι και αποκτάς όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να τη βγάλεις καθαρή στο γραφείο. Μια πικέ κουβέρτα. Όσοι δουλεύουν σε μεγάλα γραφεία μισούν όσο τίποτα ένα πράγμα, το air conditioning. Και ο λόγος είναι απλός. Αυτό το ρημάδι βγάζει υπερβολική ζέστη το χειμώνα και υπερβολικό κρύο το καλοκαίρι. Το χειμώνα, όταν είσαι στο γραφείο, υδρώνει σαν μαραθωνοδρόμος που κάνει το Παρίσι-Ντακάρ. Και το καλοκαίρι κρυώνει σαν ορειβάτης μερικά μέτρα πριν πατήσει στην κορυφή του Κιλιμάντζαρο. Γι' αυτό, όταν ξεκινάνε οι ζέστες, πρέπει όσο τίποτα άλλο να έχει στο συρτάρι σου μία πικέ κουβέρτα. Πίστεψέ μας, θα γίνει ο απαραίτητος σύντροφός σου στις κρύες μέρες του Αυγούστου. Ένα κουτί χαρτομάτιλα. Έχεις βγει το προηγούμενο βράδυ για τσίπουρα και δεν τα υπολόγισες σωστά? Είναι από εκείνες τις μέρες που απλά δεν γουστάρεις να μιλήσει άνθρωπο, ρε αδερφέ. Έλα όμως που οι συνάδελφοί σου δεν συμμερίζονται αυτό και από το πρωί έχουν έρθει στο γραφείο σου να σου πούν τον κολλικό που τους ταλαιπώρησε όλο το βράδυ και την πεθερά τους που είχε έρθει για επίσκεψη. Η λύση είναι μία. Ένα κουτί χαρτομάντιλα. Θα το έχεις δίπλα σου πάντα, θα έχεις και μερικά απλωμένα στο γραφείο σου σαν να τα χρησιμοποίησες μόλις και πίστεψέ μας, κανένας μα κανένας δεν θα σε πλησιάσει να σου πει το οτιδήποτε. Μη σου πούμε μάλιστα ότι αν βήξε κανένα δύο φορές, θα σε στείλουν σπίτι σου για την υπόλοιπη μέρα.